δεν έχει έναν τυπικό χαρακτήρα, αλλά είναι γεμάτη ουσία και σχετίζεται με αυτόν τον αγώνα που δίνετε εσείς σήμερα και με την πείρα που έχουμε και εμείς σαν οικοδόμοι και καταλαβαίνουμε ότι για να βγει ένας τέτοιος αγώνας, τέτοιου είδους, τόσο σκληρός, να βγουν από αυτόν τον αγώνα νικητές οι εργάτες, υπάρχουν δύο βασικές προϋποθέσεις. Πρώτα να βρεθούν οι ίδιοι οι εργάτες που είναι μπροστά στο πρόβλημα, στον αγώνα με όλους τους τρόπους, ενωμένοι, και δίπλα σε αυτούς τους εργάτες να συσπηρωθεί όλη η εργατική τάξη. Εδώ χρειάζεται ενότητα όλης της εργατικής τάξης, όλων των κλάδων, όλων των εργαζόμενων, για να μπορέσουμε όλοι οι εργαζόμενοι, που είναι και δικός μας αγώνας, να ασκήσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή πίεση απέναντι σε αυτούς που μας δημιουργούν το πρόβλημα, να βρεθούμε με καλύτερες προϋποθέσεις να παλέψουμε για τη ζωή μας, να κάνουμε δίκαιο, το δίκαιο μας, να το κάνουμε πραγματικότητα. Υπάρχει και η ιστορία του εργατικού κινήματος της ίδιας της Λάρνο, που μπορεί να μας δώσει μεγάλα διδάγματα και πάνω σε αυτήν πρέπει να πατήσουμε. Συνάδελφοι, αυτοί που κόπτονται και φαίνεται να κόπτονται σήμερα για τα συμφέροντα τα δικά σας, είναι αυτοί που έχουν φέρει και τη Λάρκο σε αυτή την κατάσταση. Είναι αυτοί που ψηφίζουν νόμους απέναντι σε όλους τους εργαζόμενους. Είναι αυτοί που θέλουν να βγάλουν περισσότερα κέρδη από τη δική μας τη δουλειά. Είναι αυτοί που χρησιμοποιούν τη δική μας τη δουλειά, το δικό μας τον υδρότα και το δικό μας τον πλούτο, για να στείλουν πολεμικές μηχανές σε όλο τον κόσμο. Αυτούς πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε. Έχετε τα αιτήματά σας που πρέπει να τα πάτε και να τα παλέψετε μέχρι τέλους. Ο αγώνας θα είναι μακρύς και δύσκολος. Στο μεγάλο συναλλητήριο που θα ξεκινήσει από εδώ, από την περιοχή και θα φτάσει μέχρι την Αθήνα, εμείς θα είμαστε παρόν μαζί με τα συνδικάτα, η Ομοσπονδία, αλλά και τους εργαζόμενους στον κλάδο. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτός ο αγώνας όχι μόνο είναι δίκαιος, αλλά πρεσβεύει και το δίκαιο της εργατικής τάξης, γιατί θεωρούμε ότι οι δικές μας ανάγκες είναι πάνω απ' όλα. Η δική μας ανάπτυξη των δικών μας οικογενειών είναι το νούμερο ένα και που πρέπει να μας απασχολεί, και όχι η ανάπτυξη των βιομηχάνων, του μεγάλου κεφαλαίου και όλων αυτών που σήμερα αλλά και πριν λιμένονται και κερδίζουν από τον υδρότα μας και πραγματικά από το αίμα.